Λοιπόν, ήρθε αυτή η στιγμή του χρόνου, ήρθε αυτή η εποχή, ήρθε το καλοκαίρι, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Αρχικά το καλοκαίρι έχει έρθει τόσες μέρες, δεν ξέρω γιατί το λέω ακόμα, αλλά και πάλι, αυτό που ήθελα να επισημάνω είναι ότι ήρθε αυτή τη στιγμή του χρόνου που μέσα στο καλοκαίρι τι θα κάνω, προβλέψεις για την Premier League. Οπότε σήμερα έχουμε προβλέψεις πολύ ρυψοκίνδυνες, κάποιες είναι λίγο πιο λογικές, κάποιες είναι λίγο δυσάρεστες γιατί βάζω ομάδες πολύ καλές που ήταν πιο παλιά πολύ καλές, τις βάζω πολύ κάτω, κάποιες που ήταν πολύ κάτω τις βάζω πολύ ψηλά. Οπότε εντάξει, είμαι λίγο ρυψοκίνδυνος, το ξέρω, αλλά γι' αυτό κάνω τις προβλέψεις. Οπότε ναι, απλά να ξέρετε ότι με δυσκόλεψε πάρα πολύ να τις κάνω, ειδικά στο mid-table, ούτε αυτές δηλαδή που πέφτουν, ούτε αυτές που πάνε Ευρώπη. Στο mid-table εκεί πέρα με δυσκόλεψε πάρα πολύ, γιατί όλες θα μπορούσαν να πάνε πολύ ψηλά και όλες θα μπορούσαν να πάνε αντίστοιχα και πολύ κάτω. Οπότε δεν ήξερα εκεί πέρα κατά το κέντρο πώς θα τις βάλω. Τελικά το κατάφερα. Τα έχω εδώ πέρα τυπωμένα, τα έχω και εδώ, τα έχω παντού, όπως μπορώ τα κοιτάω. Και σήμερα θα σας πω τις προβλέψεις μου για τη φετινή Premier League. Και ξέρετε, δεν μου αρέσει να μακρηγορώ, το κάνω, αλλά δεν μου αρέσει. Οπότε θα πάμε κατευθείαν στην 20η θέση. Οπότε, στην 20η θέση, όπως έλεγα, έχουμε την Luton Town. Έχω βάλει τη Luton Town στην 20η θέση. Και γιατί έχω βάλει τη Luton Town στην 20η θέση? Πρώτον, η Luton Town είναι μια ομάδα που δεν την ήξερε κανείς. Ανέβηκε φέτος κατηγορία και δεν την ήξερε κανείς πιο πριν. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιος διεστραμμένος που να την ήξερε. Αλλά οι περισσότεροι σίγουρα δεν την ξέραμε πριν ανέβει κατηγορία φέτος. Οπότε θα την βάλω στην 20η θέση πρώτον γι' αυτό, επειδή είναι μια ομάδα που ήρθε από το πουθενά και δεν την ξέραμε. Οπότε πιστεύω ότι η Premier League είναι ένα από τα πιο δύσκολα πρωταθλήματα όλου του κόσμου. Οπότε πόσο να αντέξει μια Luton Town. Οπότε τη βάζω 20η γιατί δεν έχει και budget, δηλαδή είναι. Γιατί ανέβηκε, ας πούμε, πέρσι η Nottingham Forest που είχαμε πολλά χρόνια να τη δούμε. Βέβαια την ξέραμε και πιο παλιά, είχε πάρει και δύο Champions League, αλλά και πάλι. Πιο πριν την είχαμε ξεγράψει τελείως την Nottingham Forest. Ανέβηκε η κατηγορία και λέω εγώ θα πέσει. Ό,τι κάνω τώρα με τη Luton Town. Αλλά η διαφορά υπάρχει εδώ. Πέρσι με την Nottingham Forest, ρε παιδί μου, είχε το budget και είχε και τις προοπτικές. Εδώ πέρα η Luton Town δεν έχει ούτε budget ώστε να πάρει καλούς παίκτες, ούτε προοπτικές έχει. Οπότε πιστεύω ότι δεν υπάρχει καλός λόγος να τη βάλω κατευθείαν στην 20η θέση και πάμε στη 19η. Και 19η θα βάλω τη Sheffield United. Η Sheffield United, η οποία έχει ανέβει πολλές φορές κατηγορία και έχει πέσει και πολλές φορές κατηγορία. Άλλη μία φορά που ανεβαίνει κατηγορία. Και πιστεύω θα πέσει κατευθείαν. Ό,τι κάνει η Norwich τα τελευταία χρόνια, ανεβαίνει κατευθείαν. Αυτό θα κάνει φέτος η Sheffield United, πιστεύω. Ό,τι θα κάνει και η Luton Town, έτσι και αυτή. Με το που ανέβηκε, ξανακατέβηκε. Έτσι το πιστεύω εγώ. Γιατί η Sheffield United ναι, μεν έχει μπάζερ και προοπτικές, τα οποία δεν τα έχει φυσικά η Luton Town. Αλλά νομίζω φέτος δεν είναι η χρονιά της. Φέτος δεν είναι η χρονιά της. Η αλήθεια είναι από τις πιο μικρές ομάδες, είναι και λίγο πιο δύσκολο να τις κρίνω. Γιατί δεν έχουμε δει και μεταγραφικές κινήσεις, δεν έχουμε δει και μεγάλα πράγματα. Είναι πιο μικρές ομάδες, το καταλαβαίνετε. Είναι από το όνομα. Είναι μικρές ομάδες και δεν μπορώ να ξέρω πολλά πράγματα για αυτές. Η Sheffield United δεν έχει δυνατό ρόστερ, δηλαδή θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια την ομάδα. Είχε ρόστερ. Τώρα πιστεύω το ρόστερ της κάπου μπάζει, οπότε έχει φτάσει, δηλαδή τώρα είναι τέλη Ιουλίου που γυρνάω το βίντεο και που το βλέπετε, είναι τέλη Ιουλίου και ακόμα να κάνει κινήσεις στο United. Βέβαια θα μου πεις πόσα κινήσεις μπορεί να κάνει με το budget που έχει, γιατί σίγουρα μικρό θα είναι. Δεν μπορεί να κάνει πάρα πολλές και μεγάλες κινήσεις, αλλά και πάλι πιστεύω τώρα θα πρέπει να έχει κάνει τουλάχιστον μικρές κινήσεις. Αλλά δεν βλέπω κάτι ενδιαφέρον, οπότε θα τη βάλω να πέσει αδιάφορη σε United φέτος. Και ναι, φύγανε οι δύο τελευταίες θέσεις. Τώρα γυρνάμε σελίδα, οπότε αυτή εδώ πέρα βλέπετε έχω βάλει Luton Town και Sheffield United. Φεύγει. Ωραία. Φεύγει και πάμε εδώ. Βλέπετε όλες αυτές εδώ είναι ομάδες. Είναι οι ομάδες από τη 18η θέση μέχρι την πρώτη. 18η θέση λοιπόν, τελευταία ομάδα που θα πέσει. Πιστεύω ότι αυτή είναι από τις πιο λυπηρές προβλέψεις. Βέβαια για όσοι είναι Liverpool δεν είναι λυπηροί, είναι ευχάριστοι, αλλά και πάλι. Βάζω 18η μια πολύ ιστορική ομάδα, την Everton. Και βάζω την Everton 18η μετά από πάρα πολλές διακρίσεις και πάρα πολλή αναγνωρισιμότητα, πολλούς παίκτες και πολλά πράγματα τέλος πάντων που έχουν γίνει σε αυτή την ομάδα. Πιστεύω πλέον περνάει μια από τις χειρότερες φάσεις, οπότε θα τη βάλω να πέσει για παραδειγματισμό. Και ναι, καιρό ήθελα να τη βάλω να πέσει, αλλά λέω μπορεί να βρει κανένα παραχρέα και μπορεί να σωθεί και τέτοια. Αλλά με το που πήγε 17η στην περσινή σεζόν, λέω εντάξει, εκεί ξεχύλισε το ποτήρι. Οπότε θα τη βάλω 18η. 18η η Everton, λυπηρή πρόβλεψη εκτός κι αν είσαι Liverpool. Οπότε ναι,
Αυτή είναι η νίκη Everton, πάμε στη 17η θέση και μαντέψτε ποια είναι. Εντάξει, και αυτή είναι λίγο λυπηρή. Είναι οι Wolves στη 17η θέση και η αλήθεια είναι ότι οι Wolves στην αρχή δεν περίμενε να κάνει τόσο κακή σεζόν. Δηλαδή και στις προηγούμενες χρονιές και φέτος λέω ότι η Wolves έχει προοπτικές, έχει δυνατότητες κτλ. Αλλά κάτι μου λέει ότι φέτος δεν έχει δυνατότητες. Κάτι μου λέει ότι ενώ τις προηγούμενες χρονιές έκανε και κινήσεις και μας έδειχνε πράγματα, μας έδειχνε αυτές τις δυνατότητες που λέω, φέτος δεν μας δείχνει. Οπότε ναι, θα βάλω 17η τη Wolves, γιατί περίμενα να μας δείξει περισσότερα και δεν μας έδειξε αυτά που περίμενα. Οπότε για παραδειγματισμό πάλι θα τη βάλω 17η. Και θα πάμε στη 16η, έτσι ξεπετάω τις ομάδες, γιατί όταν πάμε στις μεγάλες θα φάω πολύ χρόνο να μιλάω για μεταγραφές κτλ. Οπότε πάμε κατευθείαν στην 16η και την Bournemouth. Λοιπόν, έχω βάλει την Bournemouth στη 16η θέση, όπως είπα. Έχω βάλει την Bournemouth, μια ομάδα η αλήθεια είναι που είναι από τις πιο αδιάφορες κατά τη γνώμη μου στην Premier League. Εντάξει, Bournemouth. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο πιστεύω. Και αυτή έχει ένα θέμα με το roster, αλλά πιστεύω ότι σε αντίθεση με άλλες ομάδες όπως Sheffield United κτλ. Μπορεί να το φτιάξει αυτό το πρόβλημα, αν ασχοληθεί η Bournemouth. Μπορεί να το φτιάξει αυτό το πρόβλημα με το roster και να έχει μια λίγο πιο δυνατή ομάδα. Πιστεύω ότι μπορεί να το κάνει, απλά για την ώρα δεν βλέπω να το κάνει. Οπότε θα τη βάλω 16η, γιατί εντάξει για υποβιβασμό πιστεύω δεν πάει. Αλλά δεν πιστεύω ότι υπάρχει για πολύ ψηλό, οπότε θα τη βάλω 16η και απλά αφήνω ένα ανοιχτό παραθυράκι ότι αν όντως ασχοληθεί λίγο παραπάνω και τα πάρει τα πράγματα σε σοβαρά, μπορεί να πάει και πιο πάνω από την 16η θέση. Δεν αποκλείω τίποτα. Ωραία, πάμε στη 15η θέση. Αφού είδαμε την Bournemouth, πάμε στη 15η θέση και την Crystal Palace. Η Crystal Palace. Εντάξει, η Crystal Palace είναι μια ομάδα που μπορεί να με μισήσετε, μπορεί να με αγαπήσετε γι' αυτό που θα πω, αλλά δεν μ' αρέσει σαν ομάδα. Και δεν τη βάζω επειδή δεν μ' αρέσει σαν ομάδα, τη βάζω επειδή είναι που δεν μ' αρέσει σαν ομάδα. Αλλά λέω, ξέρεις τι, δεν μετράει η γνώμη, ας πούμε, αν σ' αρέσει σαν ομάδα ή όχι. Μετράει πώς είναι από μόνη της σαν ομάδα, πώς είναι το roster και πώς πιστεύεις ότι θα πάει. Όχι απλά επειδή μου κάτσε, α, δεν μ' αρέσει σαν ομάδα. Δεν τη βάζω γι' αυτό το λόγο 15η. Τη βάζω επειδή πιστεύω ότι όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο πιο κάτω θα πάει. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι πολύ πιθανό σε πολύ λίγα χρόνια να τη δούμε και δεύτερη κατηγορία. Αφήνω αυτό το ανοιχτό παραθυράκι, σε κάποια χρόνια τη δούμε δεύτερη κατηγορία. Εντάξει, φέτος δεν γίνεται να πέσει. Γιατί έχει και τη Luton Town, η οποία είναι σίγουρα στον υποβασμό. Είναι το σιγουράκι μου. Οπότε, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να πιάσει μία από τις δύο θέσεις Crystal Palace. Εντάξει, δεν είναι τόσο χάλια. Η αλήθεια είναι ότι έχει παίκτες, κάνει κινήσεις, δηλαδή πιστεύω ότι είναι η μόνη ομάδα από τις προηγούμενες, δηλαδή μέχρι και τώρα, μέχρι την 15η θέση, αυτή που έχει κάνει τις περισσότερες κινήσεις και μας έχει δείξει τα περισσότερα πράγματα είναι η Crystal Palace. Αλλά τη βάζω 15η επειδή φέτος πιστεύω δεν θα είναι η σεζόν της. Ό,τι είχα πει και για τη Wolves δηλαδή. Πιστεύω ότι φέτος θα είναι απλά μια κακή σεζόν. Αλλά εδώ πέρα είναι η διαφορά με τη Wolves. Είχα πει ότι η Wolves απλά θα έχει μια κακή σεζόν φέτος. Η Crystal Palace πιστεύω ότι θα έχει πολλές κακές σεζόν από εδώ και πέρα. Πιστεύω ότι δεν έχει πολύ μέλλον. Οπότε ναι, αυτά για την Crystal Palace. Πάμε στην 14η θέση και... 14η θέση. Έχω βάλει την Nottingham Forest. Και η αλήθεια είναι ότι η Nottingham Forest είναι μια ομάδα, την ανέφερα και πριν στο βίντεο, είναι μια ομάδα που όντως καταφέρνει, κάνει κινήσεις, να δείχνει τη δύναμή της και εγώ θα την μπουστάρω λίγο. Θα της βάλω δηλαδή ένα boost και θα την βάλω λίγο πιο πάνω από ό,τι θα την έβαζε ο μέσος άνθρωπος, ξέρω εγώ. Ο μέσος άνθρωπος. Ακούστηκε πολύ περίεργο αυτό, αλλά και πάλι. Θα τη βάλω 14η και θα αφήσω μάλιστα, όχι απλά θα τη βάλω 14η, αφήνω και άλλο παραθυράκι ανοιχτό. Το παραθυράκι αυτό είναι ότι η Nottingham Forest παίζει να πάει και παραπάνω. Εντάξει, όχι πολύ παραπάνω, δηλαδή δεν παίρνει στη δεκάδα ούτε για αστείο, αλλά ας πούμε 13η και τέτοια μπορεί να φτάσει. Μπορεί να φτάσει πιο ψηλά από τη 14η θέση, όχι πολύ, αλλά μια-δύο θέσεις, ποτέ δεν ξέρεις. Γιατί η Nottingham Forest έκανε τις κινήσεις της. Πιστεύω ότι έκανε και πολύ πετυχημένες κινήσεις, όχι απλά έκανε τις κινήσεις από την Crystal Palace, ας πούμε, έκανε πετυχημένες κινήσεις. Και αυτό το έδειξε και στο γήπεδο, έτσι. Έδωσε ό,τι μπορούσε στην προηγούμενη σεζόν και πιστεύω ότι αξίζει μια θέση στη 14η θέση, αξίζει μια θέση. Πω. Χάλια επιλογή λέξεων. Και πάλι. Αυτή είναι η Nottingham Forest. Πιστεύω ότι σε αντίθεση με την Crystal Palace και όλα αυτά, και όλες αυτές τις που είπα πριν, πιστεύω ότι η Nottingham Forest είναι μια ομάδα που αν ασχοληθεί, ξαναλέω, μπορεί να προχωρήσει τις επόμενες σεζόν και να κάνει εξίσου καλές σεζόν όπως πιστεύω ότι θα κάνει φέτος. Έχω λοιπόν στη 13η θέση τη Fulham. Η Fulham, μια ομάδα που ήταν από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, στην προηγούμενη σεζόν, μιας και τερμάτισε πολύ ψηλά.
τερμάτισε συγκεκριμένα σε μια πολύ ψηλή θέση. Νομίζω πέρασε την Τσέλσι, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Αυτό είναι μια σημείωση για μένα, όχι για εσάς κυρίως, αλλά και πάλι. Αυτό που έλεγαν ότι η Φούλαμ ήταν μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα τη βλέπαμε και στην 8η και στην 7η και τέτοιες θέσεις. Εντάξει, τελικά τερμάτισε πιο κάτω. Αλλά και πάλι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι επειδή ήταν μια πολύ μεγάλη έκπληξη, πιστεύω ότι μια σεζόν μετά δεν θα κάνει ένα flop και θα πέσει. Πιστεύω ότι θα μπορέσει να κρατήσει και να μείνει στη 13η θέση. Βέβαια, θα μου πείτε εντάξει, από την 6η, την 7η, την 8η και όλες αυτές τις θέσεις που βρισκόταν για αρκετό καιρό πέρσι, τη βάζει τώρα 13η να τερματίσει. Οπότε αυτό είναι φλοπάρισμα. Ναι, αλλά είναι μικρό φλοπάρισμα. Δηλαδή πέφτει λίγο. Γιατί εντάξει, δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι α, η Φούλαμ από εδώ και πέρα θα είναι μια ομάδα, άρα θα κυριαρχεί στη δεκάδα και τέτοια. Σε καμία περίπτωση. Αλλά και πάλι, μια ωραία θέση μπορεί να την πάρει. Πάνω από την Νότιγχαμ, πάνω από την Κρίσταλ Πάλας, από αυτές τις ομάδες μπορεί να τις περάσει τα σίγουρα. Και ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να τη δούμε ξανά στη δεκάδα. Γελάω από τώρα γιατί πάμε στο κατσαριδάκι και πάμε στην Μπέρνλι. Αυτό είναι το κατσαριδάκι. Η Μπέρνλι έπεσε κατηγορία μετά από τόσα χρόνια. Πέρυσι την είχα βάλει 17η, αν θυμάστε καλά. Πήγε 18η, οπότε εντάξει, μία θέση διαφορά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Έπεσε κατηγορία και ανεβαίνει. Ανέβηκε, κέρδισε την Championship και εγώ είμαι πολύ χαρούμενος γιατί πραγματικά είναι το κατσαριδάκι και. Εντάξει, ρε φίλε, είναι το κατσαριδάκι μας. Αυτό και χαίρομαι για την Μπέρνλι. Πιστεύω ότι είναι μια ομάδα με προοπτικές, αρκετές προοπτικές. Θα τη βάλω στη 12η θέση. Ίσως να είναι από τις πιο ρυψοκίνδυνες προβλέψεις που κάνω σήμερα. Όχι πιο ρυψοκίνδυνη, αλλά από αυτούς που έχουμε δει μέχρι τώρα, μέχρι τη 12η θέση, η πιο ρυψοκίνδυνη είναι στάνταρ. Οπότε θα τη βάλω 12η. Θα μου πείτε μια ομάδα που ήταν πέρσι στη δεύτερη κατηγορία. Μπορεί να περάσει τη Fulham, την Nottingham, την Crystal Palace, τη Wolves και όλα αυτά που πες πριν. Ίσως και όχι, γιατί τις προηγούμενες σεζόν δεν τη βλέπαμε όταν ήταν ακόμα στην Premier League. Δεν τη βλέπαμε στη 12η και στην 11η θέση, με μία μόνο εξαίρεση. Ήταν συνέχεια στη 14η και στη 16η και όλα αυτά. Οπότε ναι, θα μου πείτε γιατί να μην συνεχίσει από εκεί που ήταν στις προηγούμενες χρονιές στην Premier League. Γιατί πιστεύω ότι φέτος μετά από την κατάκτηση της Championship, πιστεύω ότι έχει προοπτικές για μεγάλες θέσεις. Οπότε εν τέλει θα τη βάλω 12η. Ενδέκατη έχω βάλει την Brentford και αυτή είναι η στιγμή, είναι η αλλαγή τελευταία στιγμή ουσιαστικά, γιατί είναι η αλλαγή που έκανα στο τόσο, δηλαδή λίγο πριν ξεκινήσει το γύρισμα, ενώ είχα πολλές μέρες έτοιμες προβλέψεις, τις είχα ξανακοιτάξει και ήμουνα σίγουρος για τις προβλέψεις μου, τώρα λέω όχι θα κάνω μια αλλαγή, δύο λεπτά, υπέροχα, συνεχίζουμε κανονικά, αυτό που έλεγαν θα κάνω μια αλλαγή. Και πριν λίγο το άλλαξα και λέω τώρα θα κάνω το γύρισμα έτσι. Γιατί την είχα βάλει 10η και η ομάδα που θα είναι στη 10η θέση, θα την δείτε τώρα, την είχα βάλει 10η, οπότε τη αντάλλαξα θέση, α το πω έτσι. Οπότε η Brentford πιστεύω ότι δεν μπορεί να μπει δεκάδα. Βασικά μπορεί να μπει δεκάδα, δεν θα την βάλω εγώ δεκάδα. Αλλά μπορεί και να μπει. Εγώ δεν αφήνω κάποιο παραθυράκι όπως άλλες φορές. Μπορεί και να πέσει πιο κάτω, μπορεί και να ανέβει. Δεν ξέρω, εγώ θα την βάλω 10η. Πιστεύω ότι είναι μια ομάδα έκπληξη γιατί ανέβηκε, ήταν μια ομάδα που. Δεν ασχολήκαν σχεδόν κανείς. Ανέβηκε κατηγορία πριν 2 σεζόν, κάτι τέτοιο. Και πλέον έχει και δυνατούς παίκτες. Έχει Ντάμσκαρτ. Έκανε τέλος πάντων διάφορους παίκτες, να λέμε την αλήθεια. Εκτός από τον Ντάμσκαρτ που μου αρέσει να παίκτες και τον ανέφερα. Έχει πάρει και παίκτες. Έχει και καλό προπονητή. Το θέμα του προπονητή γενικά φέτος ειδικά. Όχι φέτος 23-24, στη σεζόν την προηγούμενη που τέλειωσε τον Ιούνιο. Τη σεζόν 22-23 καταλάβαμε, πιστεύω, ότι ειδικά στην Premier League αλλά και γενικά είναι πολύ σημαντικός ο προπονητής. Αν είσαι ένα καλό προπονητή, θα πας τέλεια. Αν είσαι ένα κακό προπονητή, θα φλοπάρεις όπως έκαναν πολλές ομάδες. Όπως η Tottenham, η Chelsea κτλ. Οπότε για να μην φλοπάρεις, πρέπει να έχεις καλούς παίκτες αλλά και καλό προπονητή. Πρέπει να έχεις καλό προπονητή και η Brentford το έχει αυτό. Όπως έχει και η Nottingham καλό προπονητή, όπως έχει την Burnley. Αυτές οι ομάδες μπορεί να είναι mid-table, αλλά προπονητή έχουν. Οπότε γι' αυτό τις βάζω λίγο παραπάνω, τις μπουστάρω λίγο, δίνω ένα boost, όπως είπα, λόγω ότι έχουν πράγματα και μπορούν να δείξουν γιατί έχουν ικανότητες. Η West Ham. Η West Ham, παιδιά, να πάρω και το στυλό εδώ πέρα. Η West Ham κατέκτησε ευρωπαϊκό τρόπο, παρακαλώ, το Conference League τη σεζόν που μας πέρασε. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Τη βάζω οπότε στη 10η θέση και γιατί δεν μπορώ να το πιστέψω επειδή πήρε το ευρωπαϊκό τρόπο. Και τερμάτισε mid-table. Και όχι απλά mid-table, τερμάτισε πολύ κάτω. 14, 15, κάτι τέτοιο. Τερμάτισε πολύ κάτω η West Ham, ώστε να πάρει και ευρωπαϊκό τρόπο. Ήταν τρελό απλά. Έφτασε στον τελικό με τη Φιωρεντίνα, κατάφερε και την κέρδισε και πήρε το Conference League.
Οπότε θα τη βάλω στη 10η θέση. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αυτό ίσως και να μην είναι μπουστάρισμα. Γιατί αν έλεγα, ας πούμε, θα τη βάλω 10η θέση στην προηγούμενη σεζόν, θα μου έλεγα εντάξει, τι μπουστάρισμα. Πάντα εκεί είναι η West Ham. Αλλά συγκεκριμένα για τη φετινή σεζόν είναι μπουστάρισμα. Γιατί πέρυσι ήταν 15η, 16η, κάτι τέτοιο. Οπότε ναι, θα τη βάλω στη δεκάδα, στην άκρη της δεκάδας όπως λέω, στη 10η θέση δηλαδή. Αυτό. Τώρα θα πάμε στις δυνατές, στις πολύ δυνατές. Θα πάμε στην 9η θέση και πάνω. Εδώ πέρα είναι τα μεγάλα πυροβολικά, έρχονται. Ελπίζω να τα απολαύσετε, γιατί από εδώ και πέρα έχω πολλά να πω. Έχουμε λοιπόν στην 9η θέση την Aston Villa. Η Aston Villa λοιπόν είναι στην 9η θέση και ενώ κανονικά θα πάει η Ευρώπη, δηλαδή στη σεζόν 22-23 κανονικά τερμάτισε 7η νομίζω, κάτι τέτοιο. Ναι, 7η τερμάτισε και από κάτω ήταν Tottenham. Οπότε ναι, ήταν στην 7η θέση, θα πάει Conference League. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι ναι, θα πάει στο Conference League. Αλλά θα είναι λίγο δύσκολο για μια ομάδα όπως η Aston Villa σε αυτή την περίοδο να ξαναπάει για δεύτερη σερή σεζόν Ευρώπη. Πιστεύω ότι είναι μια καλή ομάδα, πιστεύω ότι έχει μέλλον, αλλά δεν πιστεύω ότι σε δύο σερή σεζόν μπορεί να τερματίσει από την 7η θέση και πάνω, που είναι η θέση της Ευρώπης. Οπότε θα τη βάλω στην 9η θέση και βλέπουμε. Αν πάει και πολύ καλά και ξαναπάει η Ευρώπη αυτή τη σεζόν, πραγματικά την παραδέχομαι την Aston Villa και θα είναι μια, όχι μεγάλη, αλλά εντάξει, μια μικρή έκπληξη θα είναι να ξαναπάει με Ευρώπη και αυτή τη σεζόν, την 23-24 τουλάχιστον. Έτσι το βλέπω εγώ, δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. Γράψτε μου και στα σχόλια αν θέλετε. Εγώ έτσι το βλέπω και πιστεύω θα είναι μια μικρή έκπληξη αν ξαναπάει η Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν στην 8η θέση την Brighton και αυτή θα πάει η Ευρώπη, θα πάει η Europa League. Δεν το πιστεύω. Γιατί θυμάμαι τις πρώτες μου προβλέψεις που είχα βάλει 20η την Brighton. Ακόμα το θυμάμαι αυτό. Τελικά δεν τερμάτισε 20η, τερμάτισε mid-table. Οπότε εντάξει, ήταν τελείως άστοχη η πρόβλεψη. Παίζει να είναι και πιο άστοχη που έχω κάνει ποτέ. Να τη βάλω 20η και να τερματίσει mid-table. Οπότε ναι, πλέον είναι μια ομάδα που έχει ανέβει πάρα πολύ και ανέβηκε και πολύ γρήγορα. Δηλαδή τότε που την έβαλε 20η, λογικό πιστεύω ήταν που την έβαλε 20η. Γιατί ήταν μια ομάδα που ούτως ή άλλως τερμάτισε κοντά στον υποβασμό, δεν έπεφτε, αλλά ήταν κοντά στον υποβασμό. Οπότε εντάξει, όταν είσαι τόσο κοντά στις κόκκινες θέσεις, για να πέσει κατηγορία δηλαδή, εντάξει, λογικό να βάλω κι εγώ ας πούμε την Brighton στην 20η θέση. Εντάξει, ίσως ήταν λίγο υπερβολικό, αλλά όχι πάρα πολύ. Και ξαφνικά είμαστε 2-3 σεζόν μετά και βλέπουμε την Brighton να είναι στην Ευρώπη, στο Europa League. Και 2-3 σεζόν μετά, όπως είπα, τη βλέπουμε εμένα που την είχα βάλει 20η στις πρώτες μου προβλέψεις, τώρα να τη βάζω 8η. Δεν ξέρω γιατί και πώς. Δεν ξέρω. Οπότε ναι, η Brighton που έχει και παίκτες και κάνει γενικά και καλά leaks γενικά, δηλαδή έδωσε το McAllister στη Liverpool, έχει τον Καϊσέντο, έχει παίκτες, οπότε με αυτούς τους παίκτες μπορεί να προχωρήσει, πιστεύω. Και ναι, γιατί όχι να προχωρήσει. Πιστεύω θα είναι πολύ πιθανό να προχωρήσει η Brighton. Αν πάει η Ευρώπη, εγώ δεν θα ενθουσιαστώ, ούτε θα πω πώς πήγε η Ευρώπη αυτή η ομάδα. Δεν το περιμέναμε. Εδώ είναι τώρα στο Europa League. Γιατί να μην πάει η Ευρώπη τώρα, ας πω τώρα. Γιατί να μην πάει σε αυτή τη σεζόν Europa League ή Conference League ή οτιδήποτε. Βέβαια, εγώ δεν την πιστεύω 100% ότι έχει δυνατότητες για δεύτερη σεζόν Ευρώπη, ακριβώς όπως και η Aston Villa. Αλλά και στις δύο αφήνει το παραθυράκι ότι και να πάνε Ευρώπη, εντάξει, αρκετά λογικό. Τώρα πάμε στις μεγάλες ομάδες. Τώρα, όταν έλεγα μεγάλες ομάδες πριν, εντάξει, το εννοούσα, αλλά όχι στο 100%. Τώρα πάμε στις πραγματικά μεγάλες ομάδες. Πάμε στα μεγαθύρια. 7η θέση, Tottenham. Στο Conference League, λοιπόν, βλέπω την Tottenham την επόμενη σεζόν. Και έλθει ότι εντάξει, είναι λίγο λυπηρό, γιατί την είδαμε στο Champions League στη φάση των 16, έφτασε μάλιστα τη σεζόν 22-23 που το πήρε City τελικά. Και έφτασε μέχρι τους 16 στο Champions League. Τώρα τη βάζω Conference. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο περίεργο, γιατί η Tottenham ήταν μια ομάδα που τις προηγούμενες σεζόν την έβαζα Champions League και τέτοια, στην κυριολεξία την έβαζα Champions League και έλεγα μάλιστα ότι είναι μια ομάδα με μέλλον και τα λοιπά, ή τέλος πάντων κάτι παρόμοιο, έλεγα ότι έχει προοπτικές. Φέτος δεν το βλέπω, φέτος πιστεύω θα φροπάρει όπως φρόπαρε και την προηγούμενη σεζόν και θα πέσει πολύ κάτω. Τη βλέπω βέβαια στην 7η θέση, εντάξει δεν μπορώ να βάλω την Tottenham εκτός Ευρώπης όπως κανονικά τερμάτισε 8η στην 22-23 σεζόν, οπότε όντως δεν είναι Ευρώπη, αλλά εγώ προσωπικά για την επόμενη σεζόν δεν μπορώ να μην τη βάλω με Ευρώπη, δεν γίνεται να μην τη βάλω Ευρώπη, είναι μια ομάδα που πιστεύω ότι αξίζει μια θέση στην Ευρώπη, όσο χάλια και να το πηγαίνει, πιστεύω ότι πάντα θα τη βάζω στην Ευρώπη. Εντάξει, αν τα πηγαίνει τελείως χάλια δεν θα τη βάζω, αλλά το πιάσω το νόημα. Οπότε ναι, η Tottenham
Που πλέον βέβαια έχει και διάφορα προβλήματα με τους παίκτες, γιατί πολλοί παίκτες θέλουν να φύγουν και οι star players στο πω θέλουν να φύγουν. Ο Harry Kane είναι έτοιμος να φύγει. Ο Σον περνάει δύσκολα και αυτό στην ομάδα. Γενικά υπάρχουν πολλοί παίκτες που δεν περνάνε καλά στην ομάδα, είτε που θέλουν να φύγουν, είτε έχουν διάφορα προβλήματα, είτε βαρεθήκαν, είτε οτιδήποτε τέλος πάντων. Πολλοί παίκτες, κάποιοι μεγαλώσαν, όπως ο Γιωρίς, διαχρονικό τέρμα, πλέον και αυτός έχει μεγαλώσει και δεν ξέρω καν αν θα μείνει στην Τότεναμ, αν παίζει να έχει φύγει ήδη, ή θα είναι δεύτερος τερματοφύλακας αν μείνει. Οπότε ναι, πολλοί παίκτες της πλέον είτε φεύγουν είτε φλοπάρουν τελείως. Οπότε πιστεύω ότι η Τότεναμ, αφού έχει αυτό το πρόβλημα στο πότσι με τους παίκτες, δεν μπορεί να πάει η Europa Champions League, θα τη βάλω 7. Ήρθε η μεγάλη στιγμή, η μεγάλη στιγμή, για να δείτε όμως ποια ομάδα είναι στην έκτη θέση. Θέλω πρώτα να μου κάνετε μια χάρη. Δεν μπορείτε να δείτε την ομάδα στην έκτη θέση αν δεν κάνετε αυτή τη στιγμή subscribe, πατήστε το καμπανάκι, πατήστε και ένα like, γιατί αλλιώς ο αλγόριθμος είναι άθλιος, όπως έχω ξαναπεί. Οπότε να πατήστε ένα like για να βοηθήσουμε και λίγο το καναλάκι, τώρα που φτάσαμε και 100 subscribers. Και εντάξει, δεν θα το αναφέρω πολύ αυτό, γιατί αυτό είναι άλλο βίντεο, ξεχωριστό. Οπότε αφήνω το ενδεχόμενο για ξεχωριστό βίντεο για τις 100. Οπότε πατάμε subscribe, πατάμε καμπανάκι, τα ξέρετε αυτά, έτσι. Ωραία. Τώρα δεν θέλω να σας κουράζω, δεν θέλω να σας αφήνω με την αγωνία. Το ξέρω ότι υπάρχουν αυτά τα 2-3 άτομα εκεί έξω, κάτι τέτοιο, που αυτή τη στιγμή έχουν τρελή αγωνία να δουν ποια ομάδα είναι έκτη θέση. Και η ομάδα είναι έκτη θέση είναι η Chelsea. Γι' αυτό είπα ότι είναι μεγάλη στιγμή, γιατί βάζω την ομάδα με την Chelsea και θυμάμαι να τη βάζω και τρίτη. Νομίζω τρίτη την είχα βάλει την προηγούμενη σεζόν, κάτι τέτοιο. Πάντως την έβαζα πάντα στο Champions League και πάντα πήγαινα στο Champions League. Και λέω την περσινή σεζόν, τι ωραία, τι καλά, πάω να κάνω προβλέψεις, ωραία, θα τη βάλω την Chelsea. Τέταρτη όχι, πέμπτη όχι, θα τη βάλω στην τρίτη θέση στο Champions League, μια χαρά. Πού τερμάτισε η Chelsea, 9 θέσεις πίσω, στη 12η θέση παρακαλώ. Στη 12η θέση είναι από τις χειρότερες θέσεις που έχει πάρει τα τελευταία 15 χρόνια, βασικά όχι, η χειρότερη που έχει πάρει τα τελευταία 15 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι αυτή δεν ήταν καθόλου καλή σεζόν. Χαλάσαμε 600 εκατομμύρια σχεδόν στα δύο μεταγραφικά παράθυρα της προηγούμενης σεζόν και στην κυριολεξία κάναμε το μεγαλύτερο φλοπάρισμα της ιστορίας, όχι της ιστορίας μας, αλλά των τελευταίων 15 ετών, 20 σίγουρα. Κάναμε το μεγαλύτερο φλοπάρισμα, η Chelsea έχει γίνει το μεγαλύτερο meme και το μεγαλύτερο αστείο σε όλη την Ευρώπη. Στην κυριολεξία απλά όλοι λένε για την Chelsea, την κοροϊδεύουν κτλ. Εγώ κάθομαι σε μια αγωνία και λέω ότι έχουμε ευκαιρίες, ειδικά τώρα που παίζονται πάρα πολλές μεταγραφές και πάρα πολλά μεταγραφικά σενάρια για την Chelsea. Πιστεύω ότι ένα Europa League το έχουμε. Και αυτό. Και πιστεύω ότι και να πάμε Europa League, θα πάμε και ψηλά στο Europa League. Γιατί μπορεί να μην το πηγαίνουμε καλά στη σεζόν στην Premier League, αλλά στην Ευρώπη πιστεύω ότι δεν γίνεται να έχουμε την ίδια κατάληξη. Οπότε θα μας βάλει Europa League στην έκτη θέση. Και ναι, αυτό. Και αφήνω και το ενδεχόμενο, αν πάμε όντως Europa League, να πάμε και πολύ καλά στο Europa League. Θέλω τώρα να σας μιλήσω λίγο για λίγο μεταγραφές, έτσι, τέτοιο πράγμα. Πολύ λίγο θα πάρει. Ήθελα απλά να αναφέρω ότι τα έχω σημειώσει κιόλας, δεν θέλω να τα ξεχάσω, θέλω να τα σημειώσω. Πραγματικά, δείτε εδώ τι έχω κάνει. Τα έχω εδώ σημειωμένα ακριβώς. Χωρίς πλάκα. Να, έχουμε για παράδειγμα το πρώτο μεταγραφικό σενάριο που αφορά την Chelsea. Έχουμε τον Neymar. Το αστέρι της Παρί, η πιο ακριβή νομίζω μεταγραφή των εποχών, κάτι τέτοιο. Νομίζω είναι τα 222 εκατομμύρια, νομίζω δεν έχουν ξεπεραστεί. Οπότε ναι, Neymar στην Παρί πήγε με 222 εκατομμύρια και λένε τώρα ότι μπορεί από την Παρί να φύγει, βασικά θα φύγει σίγουρα, αλλά δεν ξέρω που θα πάει ακόμα. Και υπάρχει μια περίπτωση να έρθει στην Chelsea. Βέβαια, εγώ σαν Γιάννης πιστεύω ότι δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες να πάει στην Chelsea, αν και τα media και όλοι τέλος πάντων και οι ποδοσφαιριστές λένε ότι υπάρχουν πιθανότητες. Εγώ λέω ότι η πιθανότητα είναι κάτω από το 50% και μάλλον δεν θα έρθει στην Chelsea. Βέβαια, καλύτερα για μένα να έρθει στην Chelsea, καλύτερα. Γιατί εγώ Chelsea είμαι, θα ήθελα να έρθει, αλλά δεν πιστεύω να το κάνει. Τι άλλο έχουμε. Θέλω να δω και τα υπόλοιπα. Α, ναι, το ξέχασα. Ρε παιδιά, ρε κουτά, δεν μου το είχατε θυμίσει. Τόση ώρα σας μιλάω για την Chelsea και δεν σας έχω πει για τους 10 παίκτες που έχουμε διώξει. Στην κυριολεξία. Διώξαμε όλους τους καλούς παίκτες και έχουμε μείνει με κάτι σαράβαλα. Εντάξει, όχι μόνο σαράβαλα. Έχουμε τον Ενκουκού και τον Λουκάκου. Εντάξει, με Ενκουκού και Λουκάκου. Ο Ενκουκού πεκταράς, ο Λουκάκου. Οπότε ναι, είναι περίεργο γενικά να έχουμε μείνει μόνο με τον Ενκουκού και τον Λουκάκου και τον Κεπά. Κεπά. Δηλαδή και μόνο το όνομα δεν σου γεμίζει το μάτι. Κεπά. Οπότε ναι, δεν έχουμε μείνει κανένα παίκτη, έτσι. Δώσαμε στην United το Mason Mount, δώσαμε το Havertz στην αντίπαλο
την Arsenal, δώσαμε τον Kovacic στη City, δώσαμε τον Koulibaly στην Al Hilal στη Σαουδική Αραβία, εκεί πέρα που πηγαίνουν όλοι για τη σύνταξη, δώσαμε τον Mendy για σύνταξη στην Al Hilal, στην Al Ahly, συγγνώμη, μπερδεύω και τις ομάδες στη Σαουδική Αραβία, αλλά και πάλι έχουμε δώσει όλους μας τους παίκτες. Και αυτός είναι ένας παραπάνω λόγος που δεν μπορώ να βάλω την Τζέλση πάνω από την έκτη θέση. Γιατί προσπάθησα να τη βάλω στην πέμπτη θέση και στην τέταρτη και τέτοια και λέω τι πας να κάνεις, δεν βγάζει νόημα, θα τη βάλω στην έκτη. Ωραία, τι άλλο, μεταγραφήκαμε. Α, ναι, έχουμε και τον... Παραλίγο το ξεχάσω. Έχουμε μία φήμη που λέει ότι ο Καϊσέντο, που σας έλεγα, θυμάστε πριν που έλεγα για την Brighton και τον Καϊσέντο. Λέει ότι ο Καϊσέντο μπορεί να έρθει στην Τζέλση. Ναι, παιδιά, ο Καϊσέντο της Brighton μπορεί να είναι στη Chelsea. Είναι ο Wonder Kid. Είναι ένας παίκτης καινούργιος, ας το πω έτσι. Είναι ένας παίκτης που μάθαμε τα πολύ τελευταία χρόνια. Φέτος ειδικά τον μάθαμε οι περισσότεροι. Και γενικά είναι ένας παίκτης που πρέπει να προχωρήσει στην καριέρα του. Όχι ότι η Brighton δεν είναι μια καλή ευκαιρία, αλλά και πάλι πώς να κάτσει στην Brighton και αυτός. Πρέπει να πάει σε μια top tier ομάδα. Και αν έρθει στη Chelsea. Εντάξει, μην πείτε τώρα ότι δεν είναι top tier ομάδα. Εντάξει, μια κακή σεζόν ήταν. Είναι top tier ομάδα. Οπότε ναι, δεν αποκλείω καθόλου. Δηλαδή, τη μεταγραφή του Neymar την ψηλό αποκλείω να έρθει στη Τζέλση. Του Καϊσέντο όμως όχι. Μην σας πω ότι είμαι και υπέρ του να έρθει ο Καϊσέντο και πιστεύω ότι θα γίνει κιόλας. Θα συμφωνήσει η Τζέλση με την Brighton. Αυτά. Φυσικά έχουμε και τον Νκουκού για τα 80 εκατομμύρια. Έχουμε τον Λουκάκου ο οποίος ήρθε από δανεισμό και θέλει να ξαναφύγει. Ένα μπάχαλο στην Τζέλση. Μίλησα πολύ για την ομάδα μου, δεν θα πω άλλα. Συγγνώμη που σας αφρίζω, αλλά τι να κάνω, πρέπει να μιλήσω για την ομάδα μου, ήθελα πολύ να το κάνω. Είχα μαζέψει και πρώτη φορά τόσες μεταγραφές, οπότε ήθελα να τους πω. Πάμε στην πέμπτη θέση και μια τελείως ιστορική ομάδα, η Manchester United. Ναι παιδιά, η Manchester United στην πέμπτη θέση. Θα μου πείτε τώρα γιατί το λες με τέτοια χαρά, γιατί είμαι Chelsea, αλλά και πάλι. Αυτό που έλεγα είναι ότι η Manchester United θα είναι στην πέμπτη θέση για μένα, οπότε μαζί με την Chelsea στο γυλό Παρίδι. Και φανταστείτε. Δεν ξέρω καν να μιλάω πλέον. Και πάλι, στο Europa League θέλω να πω, σε απλά ελληνικά ή αγγλικά βασικά. Οπότε, ναι, φανταστείτε όμως λίγο να πάει όντως έτσι. Φανταστείτε λίγο να πάει έτσι και η Chelsea και η United μαζί να είναι στο Europa League. Φανταστείτε πόσο ενδιαφέρον θα είναι το Europa League στις επόμενες σεζόν αν βγουν έτσι, έτσι. Αν βγουν όντως οι ομάδες κατά αυτόν τον τρόπο, όπως θα λέω εγώ, το Europa League θα είναι καλύτερο και από το Τσιλού, πραγματικά. United και Chelsea στο Europa League είναι, θα γίνει καλύτερη διοργάνωση. Αλλά ναι, αφήνω ανοιχτό το ενδεχόμενο και η Chelsea και η United, αλλά κυρίως η United να πάει στο Champions League. Απλά την έβαλα πέμπτη επειδή δεν μου πήγαινε η καρδιά να βάλω τις υπόλοιπες τέσσερις στο Europa League. Επειδή δεν με πήγαινε η καρδιά, έβαλα την United που με πάει λίγο περισσότερο η καρδιά. Και κλασική United πιστεύω, μόνο αυτό θα πω. Θα πω κλασική United. Βέβαια θα μου πει, τώρα δεν είπε ότι πήρε Mason Mount, θα πάρει τον Onana, ένα πολύ καλό τέρμα. Πήρε τέλος πάντων τόσους παίκτες και εσύ τη βάζεις να πέσει τόσο πολύ. Ναι, γιατί κλασική United εννοείται. Οπότε ναι, αυτό, κλασική United. Θα τη βάλω στην πέμπτη θέση, αλλά γιατί όχι να τη δούμε και στο Τσουλού. Πάντως τερμάτισε η τρίτη αυτή τη σεζόν την 22-23, οπότε εντάξει. Δεν ξέρω, τα αφήνω όλα ανοιχτά πλέον. Πλέον με τις μεγάλες ομάδες δεν μπορείς να ξέρεις τίποτα. Λοιπόν, πάμε στην τέταρτη θέση, πάμε επιτέλους στη θέση του Champions League. Πάμε στην Arsenal. Τέταρτη θέση λοιπόν, Arsenal, η οποία Arsenal πήρε με 105 εκατομμύρια σύντα μπόνους, νομίζω κάπου εκεί. Πήρε τον Declan Rice, ένας πολύ καλός παίκτης. Όπως λέγαμε, ο Νανά είναι καλός παίκτης, ο Mount είναι καλός παίκτης, Μόλι τέλος πάντων, ο Κουκού είναι καλός παίκτης. Τα λέγαμε αυτά. Ένας ακόμα πολύ καλός παίκτης Premier League, από τους καλύτερους μέσους Premier League, είναι ο Declan Rice αυτή τη στιγμή. Πήγε στην Arsenal. Αν και η αλήθεια είναι ότι τον ήθελε και η City, τον ήθελε και η United, τον ήθελαν όλοι γενικά. Από ό,τι φαίνεται στην Arsenal κλείνει στην Arsenal, πηγαίνει στην Arsenal. Μια ομάδα που έχει κτίσει πολύ ωραίο roster, πολύ δυνατό roster. Ξέρετε τι, πιστεύω ήταν από τα μόνα πράγματα που χρειαζόταν εγκαίρως η Arsenal. Γιατί ακόμα δεν έχω καταλάβει πέρσι πώς έφτασε στη δεύτερη θέση και παραλίγο να πάρει και πρωτάθλημα. Στην κυριολεξία η μόνη της, δηλαδή τι παίκτες είχε, πείτε μου, τι παίκτες είχε. Είχε τον Γκαμπρίελ Γιεζούς, είχε τον Ζορζίνιο, άντε είχε και τον Όντεγκαρντ, πες και τον Σακά. Αυτοί οι τέσσερις, με τέσσερις παίκτες όμως δεν βγάζει ομάδα. Γιατί οι υπόλοιποι ακόμα δεν έχουν δείξει πράγματα και ίσως και να μην δείξουν κάποιοι. Κάποιοι μπορεί να δείξουν, κάποιοι όχι.
Αλλά και πάλι, η αλήθεια είναι ότι ας πούμε είχε και το Ζιτσένκο, αλλά ποιος ασχολείται με το Ζιτσένκο. Γενικά δεν είχε τους top tier, πώς λέμε top tier ομάδα, δεν είχε και τους top tier παίκτες. Ήταν απλά πολύ πάνω με ένα μέτριο κατά τη γνώμη μου ρόστερ. Δεν ξέρω για εσάς πάντως, για μένα είναι μέτριο. Αλλά τώρα που πήρε τόσους παίκτες, πήρε τον Declan Rice, πήρε όλους αυτούς τους πραγματικά καλούς, πήρε και το Havertz τώρα από εμάς. Τέλος πάντων, αυτό που έλεγα πήρε και το Havertz, οπότε εντάξει, τώρα όντως έχει ένα καλό ρόστερ. Δεν είναι μέτριο πλέον, τώρα όντως έχει καλό ρόστερ. Και τώρα τη βάζω τέταρτη. Μπράβο. Τώρα τη βάζω τέταρτη που έχτισε ρόστερ. Γιατί πιστεύω ότι οι υπόλοιπες τρεις ομάδες από πάνω είναι πολύ δυνατές και δεν μπορούν να πέσουν στην τέταρτη θέση. Αν και αφήνω ένα τελευταίο παραθυράκι, πολύ μικρό, τελευταίο παραθυράκι αφήνω, υπάρχει μια μικρή περίπτωση η ομάδα που είναι στην τρίτη θέση, που θα ακούσετε τώρα, να πάει τέταρτη και Arsenal τρίτη. Απλώς το λέω ότι είναι και αυτό πολύ πιθανό. Οι πρώτες δύο πιστεύω δεν θα πέσουν όμως τέταρτη θέση και τέτοια. Αυτά είναι μόνο για την Arsenal και την ομάδα στην τρίτη θέση. Οπότε ναι, κλείνω και τα παραθυράκια γιατί έχω αφήσει πάρα πολλά ανοιχτά ενδεχόμενα όπως τα λέω τα παραθυράκια. Οπότε το κλείνω σιγά σιγά αυτό. Πάμε να μιλήσουμε σοβαρά, πάμε στην τρίτη θέση. Τρίτη θέση. Πάμε στη Liverpool. Πάμε στη Liverpool λοιπόν, μια ομάδα η οποία τερμάτισε πέμπτη στη σεζόν 22-23. Απίστευτο και όμως αληθινό. Η σεζόν 22-23 ήταν τελείως τρελή. Γιατί τερμάτισε 5η η Liverpool, τερμάτισε 8η η Tottenham, 12η τερμάτισε η Chelsea. Τρελό. Είναι πραγματικά τρελό και είναι πολύ περίεργο. Οπότε πιστεύω ότι η Liverpool θα πάει στο Champions League. Κανονικά αυτή τη σεζόν στην τρίτη θέση όπως έκανε πάντα. Θα είναι στο Champions League. Θα κάνει πράγματα στο. Ωραία, αυτό ήταν το τέλος μου. Τέλειο. Και πάλι αυτό που έλεγαν ότι θα κάνει πράγματα στο Champions League. Θα δείξει την πραγματική Liverpool. Απλά ενώ έχει κάνει κινήσεις, έχει κάνει μεταγραφές, έχει κάνει διάφορα πράγματα, δεν υπάρχει αυτή η μεταγραφή φέτος σε αυτό το καλοκαίρι. Δεν έχει τελειώσει ακόμα το μεταγραφικό παράθυρο. Έχουμε ένα μήνα ακόμα για μεταγραφές μέχρι τον Αύγουστο κτλ. Αλλά και πάλι όμως. Πιστεύω ότι τώρα είναι τέλη Ιουλίου και ακόμα δεν έχει δείξει κάτι η Liverpool. Κάτι τρελό. Έχει κάνει μεταγραφές. Αλλά αυτό το κάτι, αυτή η μεγάλη μεταγραφή που θα την πάει ψηλά. Πιστεύω δεν έχει έρθει ακόμα και δεν ξέρω και αν θα έρθει. Μπορεί να μην έρθει. Δεν ξέρω πώς το σκέφτεται το Klopp. Πάντως για την ώρα δεν έχουμε δει, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, δεν έχω δει καμία μεταγραφή που να είναι top και να μπορεί να ανεβάσει τη Liverpool και στη δεύτερη και στην πρώτη θέση. Οπότε τη βάζω τρίτη και τώρα ήρθε η στιγμή. Θυμάστε. Α! Ξέχασα να σου το πω. Θυμάστε που έλεγα κάτι πριν για ρεψοκίνδυνες προβλέψεις και τέτοια. Μπροστά στην πρόβλεψη στο νούμερο 2. Οι υπόλοιποι είναι απλά γατάκια. Είναι πρώτη δημοτικού και αυτή είναι τρίτη λυκείου στην κυριολεξία. Αυτή είναι πανεπιστήμιο τώρα. Γιατί στη δεύτερη θέση έχουμε μια πολύ ρυψοκίνδυνη πρόβλεψη. Είναι η Newcastle. Ναι, παιδιά, νομίζω το περιμένατε. Το σκεφτόσασταν. Μιλάω τόση ώρα, είχατε κολλήσει τις κλωστές. Σου λέει ποια μένει η Newcastle και η City. Οπότε θα βάλουμε δεύτερη τη Newcastle και πρώτη τη Manchester City. Πρώτα θα μιλήσουμε για τη Newcastle και μετά για τη City. Η Newcastle έκανε μια πολύ δυνατή μεταγραφή και θα μου πείτε εντάξει μόνο για τη δυνατή μεταγραφή, δηλαδή μόνο μία έκανε και μάλιστα μόνο για αυτή θα τη βάλεις δεύτερη. Καμία σχέση, ρε κουτά, θα το έκανα εγώ ποτέ αυτό. Όχι. Δεν τη βάζω μόνο για αυτή, βέβαια η μεταγραφή είναι πολύ μεγάλη. Θέλω να δω συγκεκριμένα πόσο πήγε. Α! 70 εκατομμύρια συν τα μπόνους. Ωραία. Νομίζω έχει το μαντέψει ήδη ποιος είναι. Είναι ο Τονάλι. Πήρε λοιπόν τον Τονάλι, παιδιά. Είναι πολύ περίεργο γιατί τον είχα συνηθίσει στον Τονάλι στη Μίλαν, τώρα πάει Premier League, πάει στη Newcastle και πιστεύω ότι ακριβώς επειδή η Newcastle έχει από πίσω και τη Σαουδική Αραβία, πιστεύω backup έχει πίσω, πιστεύω ότι θα κάνει και άλλες μεταγραφές, θα κάνει και άλλες κινήσεις και θα είναι και πολύ μπροστά. Ήθελα κι εγώ λίγο να είμαι ακόμα πιο ρυψοκίνδυνος, όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, θα είμαι ρυψοκίνδυνος. Και αλήθεια είναι, το τήρησα αυτό, είμαι ρυψοκίνδυνος και το παραδέχομαι. Οπότε βάζω δεύτερη τη Newcastle και πρώτη τη Manchester City που θα μιλήσουμε τώρα. Οπότε ναι, το έκανα. Αλήθεια, την έβαλα πρώτη γιατί. Εντάξει, πείτε μου τώρα σοβαρά, ποια άλλη ομάδα έχει τις δυνατότητες φέτος να περάσει και τη City η οποία πήρε και το Treble. Πήρε FA Cup, πήρε πρωτάθλημα, πήρε Τσουλού την προηγούμενη σεζόν. Οπότε πιστεύω ότι θα ξαναπάει για πρωτάθλημα. Και αυτό ήταν όλο. Πετάω και αυτό το χαρτί.
Από πίσω έχω γράψει και ένα κάντο σαξ πράιμ. Υπέροχο. Και ήθελα απλά να το δείξω αυτό. Επειδή ήθελα να κάνω ένα μικρό βιντεάκι. Έχετε δει αυτά μικρά βιντεάκια που κάνω για το Facebook? Κάνω κάτι μικρά βιντεάκια για το Facebook, μόνο για το Facebook, για την ομάδα. Οπότε κάτω στην περιγραφή θα έχω link για να μπείτε στο group που έχουμε, το John The Videos. Να πάτε να δείτε τα βιντεάκια που σας λέω. Αλλά δεν έκανα τελικά μικρό βιντεάκι για το Facebook και λέω σε βίντεο με τις προβλέψεις για την Premier League θα δείξω το νέο ποντίκι, οπότε δεν είναι κάτι. Απλά ήθελα να σας το δείξω επειδή είναι όμορφο και μου άρεσε. Είναι αυτό, είναι μπλε με μαύρο σαν την καρέκλα μου. Δεν το πήρα τυχαία. Είναι σαν την καρέκλα, μπλε με μαύρο. Ταιριάζουν. Αυτό ήθελα απλά να αναφέρω. Να ξέρετε ότι αυτό θα βλέπετε. Και έχω βάλει και το παλιό κάπου. Ένα λεπτό. Έχω βάλει και το παλιό. Το έχω. Να βλέπετε. Βλέπετε λίγο διαφορά. Εντάξει, και αυτό είχε μπλε, στα πλάγια βέβαια. Αλλά και πάλι βλέπετε τη διαφορά. Οπότε πλέον αυτό είναι το νέο ποντίκι και θα το βλέπετε σε κάθε βίντεο που θα βλέπετε το ποντίκι. Δηλαδή εκτός από vlogs, unboxing κτλ. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Γράψτε μου φυσικά και αν συμφωνείτε, αν διαφωνείτε, αν θέλετε να αλλάξετε κάτι, αν θέλετε να κάνετε τις δικές προβλέψεις. Οτιδήποτε και οτιδήποτε πραγματικά θέλετε να μου γράψετε κάτω στα σχόλια. Αυτό ήταν το βίντεο, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Το είπαμε και το ξαναλέω, κάντε subscribe, γιατί τώρα έχουμε φτάσει στους 100 και θέλω να προχωρήσουμε, θέλω να τρέξουμε πάλι. Θέλω, τώρα που περάσαμε το μεγάλο milestone, το milestone που θέλαμε, θα κάνω και ειδικό βίντεο για τους 100 και φυσικά θέλω όμως να προχωρήσουμε, δεν κολλάμε εδώ έτσι. Τι, στους 100 θα μείνουμε. Οπότε ναι, αυτό, δεν θέλω να πω κάτι άλλο, μίλησα για ποδόσφαιρο, πάλι βγήκε πολύ μεγάλο το βίντεο από ό,τι φαίνεται. Τώρα θα το μοντάρω. Τα λέμε. Manchester City.